Περιορισμένη έκταση επεισόδια έλαβαν χώρα στο Καράκας ανάμεσα σε δυνάμεις της αστυνομίας και μια μικρή ομάδα διαδηλωτών. Οι άνδρες επιβολής της τάξης προχώρησαν στη χρήση δακρυγόνων, απαντώντας τις πέτρες και τις μολότοφ που πετούσαν οι νεαροί, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας πλημμύρισε από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αντιπολίτευσης να κατέβουν στους δρόμους. Οι περισσότεροι ντυμένοι στα λευκά είχαν ως βασικό σύνθημα «Η κυβέρνηση αυτή θα πέσει» και ζήτησαν να διεξαχθεί δημοψήφισμα με αντικείμενο την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο. Παλεύουμε ενάντια στις στερήσεις, στην πείνα που έχουμε σε αυτή τη χώρα όπως και την ανασφάλεια. Έχουμε μια κυβέρνηση κλεφτών, απαγωγιών, εμπόρων ναρκωτικών. Θέλουμε να φύγουν από τη χώρα και αυτό σήμερα είναι ένα σημάδι ότι όλοι εμείς στη Βενεζουέλα δεν θέλουμε άλλο αυτή την κυβέρνηση. Θέλουμε μια ελεύθερη πατρίδα. Ζήτω η Βενεζουέλα. Απέναντι στην κυβερνητική βία βάζουμε τη λαϊκή βούληση. Αυτό που βλέπετε δεν είναι τίποτα άλλο από δημοκρατικοί πολίτες οι οποίοι κινητοποιούνται. Ο φόβος της πείνας δεν μπορεί να απειλήσει και να κυριεύσει την πόλη. Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και η σύζυγος του Λεοπόλντο Λόπες, φυλακισμένο ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης. Σήμερα λέμε στον κόσμο ότι ο λαός της Βενεζουέλας θέλει αλλαγή. Σε ποσοστό 94% οι πολίτες θέλουν αλλαγή κυβέρνησης και θα την επιτύχουμε. Μπορείτε να το δείτε ότι όλο αυτό είναι σοβαρό, είναι πραγματικό. Θέλουμε βοήθεια και είμαστε πραγματικά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Παρά το γεγονός ότι και οι οπαδοί του Νικολάς Μαδούρο πραγματοποιούσαν ταυτόχρονα διαδήλωση, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, βλέποντας τον όγκο της δικής τους συγκέντρωσης, είναι έτοιμοι για την κλιμάκωση του αγώνα τους. Η διαδήλωση της Πέμπτης συγκαταλέγεται στις ιστορικότερες από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Ανακοίνωσαν ότι στις 7 Σεπτεμβρίου θα πάνε στην Εθνική Εκλογική Επιτροπή, απαιτώντας να οριστεί η ημερομηνία για δημοψήφισμα καθαίρεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νικολάς Μαδούρο. Eduardo Salazar desde Caracas, para Euronews.